Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση εισάγει ένα νομοσχέδιο στο οποίο ο συνταγματικός νομοθέτης απαιτεί τη συνένεση των 2/3 του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, προβλέπει ότι για την τροποποίηση του εκλογικού σώματος και για την ψήφο στον απόδημο ελληνισμό θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ακόμα μεγαλύτερη και από εκείνη που απαιτείται για την τροποποίηση του συντάγματος. Η φιλοσοφία του συνταγματικού νομοθέτη είναι ότι όταν πρόκειται για μια τέτοια τροποποίηση και την παροχή δυνατότητα στον απόδημο ελληνισμό, απαιτούνται να ληφθούν όλες εκείνες οι παράμετροι για να μπορέσουμε να έχουμε μια δίκαιη και ορθή νομοθέτηση η οποία θα είναι υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Η ελληνική λύση, ένα κόμμα εθνικό, κοινωνικό, πατριωτικό, είναι εκείνο το οποίο αγωνίζεται για μια Ελλάδα με ισχυρά σύνορα, αλλά έναν ελληνισμό χωρίς σύνορα. Εμείς θέλουμε τον ελληνισμό της Διασποράς να έχει εθνική συνείδηση και είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο για την καλλιέργεια αυτής. Θέλουμε τον ελληνισμό να έχει το θρησκευτικό δόγμα της Ορθοδοξίας, γιατί πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία είναι συνυφασμένη με το ελληνικό γένος και θα πρέπει να την υπερασπιστούμε. Για εμάς, οι Έλληνες της Διασποράς, θα πρέπει να αποφεύγουν την κουλτούρα εκείνων των χωρών που έχουν εγκατασταθεί, να λένε τα Χριστούγεννα καλά Χριστούγεννα και όχι καλές γιορτές, όπως λέει η παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε λοιπόν τον ελληνισμό να λειτουργεί ως πολιορκητικός κρυός, ως μηχανισμός προώθησης των εθνικών συμφερόντων, διότι ακριβώς είναι η μεγάλη δύναμη της Ελλάδος η Διασπορά μας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε την ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού. Θα πρέπει να τους δώσουμε αυτή την δυνατότητα ώστε να υπάρχει ο δεσμός μεταξύ της μητέρας πατρίδας και εκείνων. Θα πρέπει όμως να το κάνουμε με έναν τέτοιον τρόπο όπου πραγματικά θα τηρούμε και το Σύνταγμα. Και τι λέει το Σύνταγμά μας? Ότι μία αρχή η οποία είναι κατεχειρωμένη είναι αρχή της αντιπροσώπευσης. Η κυβέρνηση το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει ψηφοθυρία. Γι' αυτό δίνει την ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν τους ενδιαφέρει να καλλιεργήσουν την εθνική συνείδηση. Δεν τους ενδιαφέρει να φτιάξουμε, να ανασυστήσουμε το Συμβούλιο Αποδήμων Ελληνισμού, να ανασυστήσουμε τον ελληνισμό και να τον κινητοποιήσουμε για τα εθνικά συμφέροντα, σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά μας θέματα. Όλοι μας γνωρίζουμε το τι μπορεί να συμβεί στο Αιγαίο και μας έδωσε το δείγμα ο Πρωθυπουργός όταν μίλησε ότι η αφετηρία των διαπραγματεύσεων ξεκινάει από υποχωρήσεις στα εθνικά μας θέματα. Αλλά όμως όλοι οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι τα σύνορα της πατρίδας μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Τι λέμε εμείς? Εμείς προτείναμε και με το σχέδιο νόμου ότι θα πρέπει να δοθεί ψήφος στους Έλληνες του εξωτερικού και κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ εκείνων των προσωρινά διαμένοντων με τον μόνιμα διαμένοντα στο εξωτερικό. Με εκείνους δηλαδή της Διασποράς που έχουν εγκατασταθεί και έχουν ενσωματωθεί σε κοινωνίες άλλων χωρών. Τι λέμε? Βάσει της αρχής της αντιπροσώπευσης θα πρέπει να δικαιούνται τους εκπροσώπους τους. Η ψήφος τους να πηγαίνει σε υποψηφίους της Διασποράς, σε εκείνους που γνωρίζουν τα προβλήματα του ελληνισμού της Διασποράς, σε εκείνους που ξέρουν πώς θα διατηρήσουν και θα καλλιεργήσουν την εθνική συνείδηση και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά όμως και το θρησκευτικό μας δόγμα της Ορθοδοξίας. Και αυτό έχει υποχρέωση ο ελληνισμός της Διασποράς να το διεκδικήσει από τη μητέρα πατρίδα, από το ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί οι Έλληνες της Διασποράς έχουν αφαιθεί και δεν καλλιεργούν την ελληνική γλώσσα. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι Έλληνες δεν έχουν τα σχολεία που αξίζουν, δεν έχουν τα μορφωτικά ιδρύματα όπως έχει κάθε άλλη χώρα, όπως εδώ έχουμε την Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Ινστιτούτο Γκέτε, έχουμε τα Γαλλικά Ινστιτούτα. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει στο εξωτερικό μορφωτικά ιδρύματα όπου να εκπροσωπούν την ελληνική γλώσσα, να διαδίδουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
γιατί δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι δώσαμε εμείς το φως του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο και να έχουμε αφήσει και να έχουμε εγκαταλείψει τη διάδοση αυτού του πολιτισμού. Χρειάζεται λοιπόν αυτοί οι εκπρόσωποι να έρθουν εδώ και να διεκδικήσουν τα συμφέροντά τους. Και τι λέμε, δεν θα πρέπει με ένα τέτοιο νομοσχέδιο να διχάσουμε τους Έλληνες. Και πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Είναι δηλαδή απίθανο να έχουμε μία διαφοροποίηση των κριτηρίων εκείνων που ψηφίζουν των μονίμων εγκατεστημένων Ελλήνων της Διασποράς με τους Έλληνες της Επικράτειας? Είναι λογικό να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην έκφραση διαμέσου της πολιτικής ψήφου? Φαντάζεστε οι Έλληνες ψηφοφόροι της Ελληνικής Επικράτειας να έχουν εκφραστεί εντελώς διαφορετικά και αντίθετα με εκείνο το εκλογικό σώμα του απόδημου ελληνισμού? Δεν θα δημιουργηθεί διχόνοια. Δεν θα λένε οι Έλληνες ψηφοφόροι της Επικράτειας: εμείς άλλον θέλουμε να μας κυβερνήσει και άλλον αποφασίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Άρα τι είναι δίκαιο, τι είναι ορθό, τι είναι εθνικό? Οι ψήφοι του απόδημου ελληνισμού να προσμετρώνται στο εξωτερικό και όχι να ενσωματώνονται με τους ψήφους της Ελληνικής Επικράτειας. Έτσι θα αποφύγουμε τον διχασμό που μπορεί να συμβεί και το είδαμε ακόμα και στις τελευταίες εκλογές. Είδαμε κόμμα το οποίο δεν εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά όμως στην εκλογική περιφέρεια του εξωτερικού έλαβε τουλάχιστον 12%. Άρα μπορεί να συμβεί. Και αν συμβεί, τότε θα έχουμε το διχασμό. Και πώς τότε θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε? Όταν απαιτείται μία πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής, είναι εύκολο, αγαπητοί συνάδελφοι, να τροποποιήσουμε μία αστοχία εάν απαιτούνται τα 2/3 της Βουλής? Εξαιρετικά δύσκολο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε η κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και θα έπρεπε να σεβαστεί τη συνταγματική επιταγή της αυξημένης πλειοψηφίας, της απόλυτης πλειοψηφίας των 2/3. Δηλαδή να υπάρξει διάλογος, ουσιαστικός διάλογος με όλα τα κόμματα για να μπορέσουμε να βάλουμε όλα τα ζητήματα να τα συζητήσουμε. Άκουσε η κυβέρνηση τους ομογενείς τι λένε? Άκουσε τις ομογενειακές οργανώσεις? Τι είπαν? Είπαν αυτό, ότι εμείς θέλουμε εκπροσώπους δικούς μας και όχι εκείνους που μας επιβάλλετε εσείς μέσω των ψηφοδελτίων επικρατείας. Γιατί αφού ψηφίζουν, δεν θα πρέπει να έχουν το αυτονόητο, τους δικούς τους εκπροσώπους. Αυτό όμως δεν το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί στην πραγματικότητα δεν σέβεται τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν τους δίνει τη δυνατότητα να αντιπροσωπευτούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους, που είναι εθνική συνείδηση η οποία καλλιεργείται με τη γλώσσα μας, με τις παραδόσεις μας και με τη θρησκευτική μας λατρεία. Άρα λοιπόν, αξιότιμες και αξιότιμες κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα πρέπει η κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική συζήτηση με τα κόμματα του Κοινοβουλίου και να προχωρήσουμε στον καθορισμό περιφερειών του εξωτερικού και να τροποποιήσουμε τον νόμο ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ορίζονται υποψήφοι του απόδημου ελληνισμού. Σε ό,τι αφορά τους προσωρινά διαμένοντες, σε εκείνους δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται μακριά από την πατρίδα μας, είτε για σπουδές, είτε για προσωρινές επαγγελματικές υποχρεώσεις, είτε αν θέλετε για ένα ταξίδι αναψυχής. Βεβαίως και θα πρέπει να διευκολυνθούν, βεβαίως και θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να ψηφίσουν όπου και αν βρίσκονται, διότι είναι προσωρινά διαμένονται στο εξωτερικό και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την πολιτιακή πορεία της πατρίδας μας. Συνοψίζοντας, αξιότιμοι κύριε συνάδελφοι, η ελληνική λύση κάνει την έκκληση στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και ακριβώς κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση νόμου που δίνει την δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να έχουν τους δικούς τους εκπροσώπους αφού δημιουργηθούν περιφέρειες του εξωτερικού. Συμφωνούμε ακόμα και με την επιστολική ψήφο, αρκεί απαραίτητα και αναγκαία να καθοριστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας. Διότι ζούμε σε πονηρούς καιρούς και ακριβώς υπάρχουν αρκετά εκείνοι οι οποίοι θέλουν να υφαρπάξουν με οποιονδήποτε τρόπο την ψήφο των Ελλήνων.
Κατά συνέπεια, θα αναμένουμε την τοποθέτηση του Προέδρου του κόμματός μας, ο οποίος θα εκφράσει την τελική στάση του κόμματός μας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο συνάδελφο και για την τήρηση.